Γεια σου μορφιές μου και welcome to Mental Again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι μου κάνετε βρε? Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, μπαίνουμε στο αλεξιάτικο mood και μπορώ να σου πω ότι είμαι ό,τι καλύτερο. Είδω και στέκα, είδω και τώρα στο μακιγιάζ, δηλαδή πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πότε είχαμε summer το προηγούμενο, πότε περάσαν τα Χριστούγεννα, τώρα έρχεται καθαρή Δευτέρα, δηλαδή σε λίγο έχουμε Πάσχα και νωρίς κιόλας τον Απρίλιο. Πού πάμε, ωραία. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι ανησυχητικό, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή, πότε ήταν που σας έλεγα, καλέ, έκανα παραγγελία από το φαρμακοποιός μου για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, με αφορμή που λέτε τα γενέθλια της κόρης μου που έκλεισε τα 10 χρόνια, είπα κι εγώ να πάω στο τζάμπο, να πάρω χαλαρά, άρχισα με τις προσκλήσεις. Λέω, θα πάμε να πάρουμε τις προσκλήσεις και θα πάμε να πάρουμε και τα δωράκια των παιδιών. Ναι, έτσι, έτσι ξεκινάνε όλα, το ξέρω. Πας για δύο πράγματα και έρχεσαι με μία αποδειξάρα, να, με το συμπάθειο. Οπότε πάρε καφεδάκι, γιατί πήρα πάρα πολλά και να ήταν μόνο για τα γενέθλια. Όχι. Κάνε καφεδάκι και έλα να δούμε τι αγόρασα από το τζάμπο. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ πέρα τη στεκούλα, την οποία εγώ βασικά την πήρα για να κάνω τα μακιγιάζ μου, για να μην μου πέφτουν τα μαλλιά μέσα στη μούρη. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όταν θέλεις να κάνεις το πρόσωπό σου και να έχεις συνέχεια το μαλλί και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Οπότε λέω τώρα, ρε κοπελιά, αφού κάνεις και το τζάμπο χολ, δεν το βάζεις ή στην κεφαλή σου και να που την έβαλα. Λοιπόν, δεύτερο προϊόν πήρα αυτήν εδώ πέρα την κορδελίτσα, γιατί όπως γνωρίζετε μου αρέσει πάρα πολύ το skincare, οπότε πάλι για να μην μπαίνουν τα μαλλιά μέσα στη μέση και όμως πάνε τα νεύρα, πήρα αυτήν εδώ πέρα την λιτή και απέριτη κορδελίτσα με αυτό τον ροζ το φιόγκο. Έχει ελαστικότητα, πιστεύω ότι χωράει σε όλα τα κεφάλια. Στο δικό μου το κεφάλι να φανταστείς χωράει, οπότε γιατί να μην χωράει και στο δικό σου. Στη συνέχεια πήρα αυτή εδώ τη χτένα, πάλι έτσι σε move tonus, λέω άνοιξη μπαίνει, τι λες μου. Απλά μου άρεσε, την πήρα, εντάξει, είναι αρκετά χοντρή, μπορώ να πω, και όντως μια χαρά χτενίζει τα μαλάκια μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά στο τζάμπο με έπιασε λίγο το νοικοκυριό μου, το διακοσμητικό μου. Θα δεις παρακάτω η χαρά του μπολ. Λες και δεν είχαμε, δεν να πούμε. Τέλος πάντων. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το γούνινο κλασικό χαλάκι. Στην αρχή λέω ρε παιδί μου, εγώ το πήρα καθαρά για τις φωτογραφίες μου στο Instagram να βάζω πάνω τα προϊόντα και να σας τα δείξω σαν ένα ωραίο background. Στην αρχή είχα πει ότι θα πάρω το ένα κυκλικό που έχει για κάθισμα καρέκλας. Αλλά λέω, έλα ρε Μαρία τώρα σιγά. Άμα θες να το απλώνεις και λίγο στο τραπέζι για να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, πάρ' το. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το γούνινο, το κλασικό χαλάκι. Πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Συνεχίσω τώρα με ένα σουπλά ουσιαστικά, αυτό ακριβώς, το οποίο πάλι το πήρα για τοποθέτηση προϊόντων, για να με βοηθάει λίγο στα background και να είναι πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες μου, αλλά και καμία φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να κουπίσω και ένα ζεσταμένο φαγητό, ρε παιδί μου. Στη συνέχεια έχει σειρά του μπάνιου, ήθελα κάτι για να μην γλιστράμε στην μπανιέρα, όσον αφορά μέσα στην μπανιέρα. Επειδή τα γούστα είναι πάρα πολλά και υπάρχουν και αγοράκια και κοριτσάκια, όχι δεν θα πάρεις ροζ, α δεν μπορώ εγώ να κάνω, δηλαδή εντάξει ζούμε μια τραγωδία η αλήθεια είναι, κάθε φορά που γίνεται μπάνιο, ναι εντάξει το έχουμε, το έχετε και εσείς όταν έχετε παιδιά. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα το χαλάκι το οποίο είναι σε τυρκουάζ και έχει μπουρμπουλιθρέ καταστάσεις και φυσαλίδες, έχει βεντούζες από πίσω και μπορώ να σου πω ότι ακόμα επειδή ήθελα να στο δείξω δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Συνεχίζουμε με τη φάση χαλάκι, γιατί καλά βάζουμε χαλάκι μέσα στο μπάνιο, αλλά μετά που τρέχουνε τα νερά, τι γίνεται, εντάξει πόσο πετσέτα να χρησιμοποιήσεις, να έχεις μόνο μία συγκεκριμένη και πετσέτα, δεν λέει, εγώ το είπα για εξοικονόμηση λεφτά, αλλά όχι, να είμαστε πολύ εξαλάτσι σε αυτό το μπάνιο. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το χαλάκι, το οποίο το λες σε πετσετέ μορφή, να ρουφάει γενικά το υγρό που πέφτει από την μπανιέρα, οπότε τυρκουάζ μέσα, τυρκουάζ έξω, διάφορες παραλλαγές και πλέξη χοντρή η αλήθεια είναι, οπότε μια χαρά, μπορώ να το χαρακτηρίσω πολύ summer το μπάνιο μου, δηλαδή ναι. Βγάζουμε λίγο το μέρος του σπιτιού, πάμε προς την κουζίνα, έχω πάρει αυτά τα φίλτρα για να αλλάξω τον απορροφητήρα μου, έχω πάρει μανταλάκια, εντάξει τα μανταλάκια δεν τα χρησιμοποιείς στην κουζίνα, στο μπαλκόνι για να πλώσεις τα ρούχα και πήρα και αυτά εδώ τα χωνία. Έχουμε και μια καταγωγή από την Πελοπόννησο, έχουμε δικές μας ελιές, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χωνία σε βοηθάνε ουσιαστικά να ρίξεις το λαδάκι σου από τον τενεκέ στο
υποτιθέμενο ωραίο μπουκαλάκι. Λοιπόν, σε διάφορα μεγέθη όπως βλέπεις. Οπότε μου άρεσε, το πήρα γιατί είναι σε διάφορα χρώματα. Οπότε για να μην το ξαναζούμε. Δηλαδή και εμείς είμαστε και πολύ extra large στο μάτι. Γιατί άμα δεν χορτάσει το μάτι, κοπέλα μου, που πας, έτσι δεν είναι. Θα ήρθε η σειρά να σας πω κάτι. Για πρώτη φορά κι εγώ ψώνισα από το Τζάμπο εσώρουχα και στιθόδες μου. Δεν σας τα δείχνω γιατί καμία φορά δεν ξέρεις, μπορεί να βγει ακατάλληλο αυτό το βίντεο. Οπότε αυτό που έχω να σας πω είναι ότι θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Τον έναν τον στιθόδεσμο τον έβαλα, εκεί πέρα δεν το δοκιμάζεις και ήμουνα λίγο λες, να μην λες, 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 τελικά λες και το πήρα. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, σε μαύρο χρώμα δαντελέ, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και τώρα έτσι πως λέμε για εσώρουχα και ανισιά και αυτά, εντωμεταξύ εγώ έβγαλα τη στέκα γιατί λίγο πόνισε το κεφάλι μου. Η αλήθεια είναι, δεν έχω μάθει να φοράω στέκες πάρα πολύ ώρα. Πήρα αυτό που λέτε πιτζάμα για την κόρη μου, η οποία όπως σας την είχα δείξει και στο Instagram, είναι μια ολόσωμη πιτζάμα. Μπορείς να ντυθείς δηλαδή και άνετα ελάφι. Τώρα εδώ πέρα σε αποκρίσει. Εγώ της είπα να ντυθεί. Ο, δεν ήθελε. Ο, η ψωνάρα, η ντίβα. Ο, εγώ θα ντυθώ. Τέλος πάντων, έχει και κουκούλα με κέρατα. Σαν review, επειδή την είχε βάλει, έχω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ ζεστή. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια πιτζάμα από κάτω. Δηλαδή το παιδί θα πάρει φωτιά. Έχω να σας πω ότι εγώ στην κόρη μου πρότεινα να βάλει ένα κοντομάνικο από μέσα, οπότε και για να υδρώσει, να απορροφήσει το μπλουζάκι και να μην λερωθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πάρα πολύ ζωστό, οπότε καταλαβαίνετε ότι κατευθείαν φλέγεται το κορμάκι του παιδιού σας και δεν θέλαμε κάτι τέτοιο, οπότε το προφυλάσσουμε με ένα κοντομάνικο από μέσα και είμαστε ok. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτό σαν review το είπε η κόρη μου και είναι πάρα πολύ ζωστό. Λίγο με το κατούριμα έχεις ένα θέμα, γιατί όταν σε πιάνει πρέπει να γδύς ολόκληρη, δηλαδή δεν είναι δύο κομμάτια, άντε βγάλε, κάνε ράνε, είναι με κατευθείαν το φερμουαράκι κάτω. Εντάξει, αυτό είναι ανάλογα ρε παιδί μου στην κρίση σας τι θέλετε. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση για το παιδάκι, αλλά μπορώ να σου πω ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν ηλικία, δηλαδή και εγώ αν έρθω το νούμερο μου θα το έπαιρνα, γιατί σπίτι είσαι και καμιά φορά δεν ξέρεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και για στολή, άρα δύο σε ένα φιλενάδα. Θα συνεχίσω τώρα έχοντας να σου πω ότι εμείς σαν οικογένεια μας αρέσει πάρα πολύ η σούπα, μας αρέσει πάρα πολύ η σαλάτα και γενικά μας αρέσουν τα πάρα πολύ ωραία πρωινά όσον αφορά τα δημητριακά, τις γρανόλες μας, γιατί είχαμε και στο χωριό μας γρανόλα, οπότε μπήκα στη διαδικασία να πάρω μπολ και όχι ένα-δύο, αλλά θα σου δείξω η χαρά του μπολ. Δηλαδή κάποια πράγματα, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι πας ρε παιδί μου για 2-3 πράγματα όπως σας είπα και στην αρχή και παίρνεις πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι, σου είναι αναγκαία, και όταν πας με τα παιδιά, άστο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον εαυτό μου, γιατί και εγώ η μάνα λέω εντάξει ρε παιδί μου, ασχολείσαι και με το Instagram, γιατί τώρα ένα συνέχεια θα δείχνεις το ίδιο πράγμα. Όχι μάνα μου. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό το μπολάκι που λες, το οποίο είναι γυάλινο, είναι βαθύ μπολ, χωράει δηλαδή μεγάλη ποσότητα και απολαμβάνει το πρωινό σου και όχι μόνο το πρωινό σου. Μπορείς να βάλεις μια ωραία μανιταρόσουπα που μου αρέσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα μπορείς να βάλεις ό,τι έχει να κάνει σε σουποειδές, noodles παραδείγματος χάρη που τρελαίνονται τα παιδιά μου, αλλά όχι μόνο νούντλς, γενικά μπορείς να βάλεις ό,τι είναι υγρό. Λοιπόν, και εμείς τα μπολιλόγω πήρα και δεύτερο, ναι, γιατί εμένα δεν μου φτάνει το ένα, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και πήρα αυτό εδώ πέρα πάλι το μπολάκι το γυάλινο, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, το διακρίνεις πιστεύω. Έχει διάφορες παραλλαγές του μπλε με διάφορα μοτίβα, αν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις, και έχεις εδώ πέρα έχει διάφορα λουλουδάκια. Και αυτό βαθύ, και αυτό σε εξυπηρετεί στο παιδικές κατάσταση και ό,τι προκύψει. Λοιπόν, σας εξήγησα ότι εμείς γενικά μας αρέσει να υπάρχει πολύ χρώμα εδώ στην οικογένεια και πολλές παραλλαγές. Τα παιδιά μου διάλεξαν για τα νούντλους διάφορα μπολάκια, τα οποία είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή. Έχει και χεράκια για να μην κεγόμαστε όπως καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό βαθύ. Εδώ πέρα έχει καρδούλες. Μπορείς να καταλάβεις ποιο μπολ είναι αυτό. Χρησιμοποιήσει, πλένονται εύκολα. Τα έχω βάλει και στο πλυντήριο πιάτων, οπότε δεν υπάρχει θέμα, δεν τίθεται θέμα. Και ο Γιώργος μου πήρε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντιζαϊνάτο μπολάκι και τα χερουλάκια εδώ πέρα, πολύ βαθύ, μεγάλη ποσότητα και το ευχαριστούνται τα παιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι προτίμησα να πάρω γυάλινα μπολάκια, γιατί το πλαστικό έχει κάτι το οποίο πολύ τώρα δεν το γουστάρουνε, και η αλήθεια είναι ότι όταν θα μπει λάδι στο πλαστικό με δυσκολεύει πάρα πολύ στο πλήσιμο και δεν βγαίνει και 100%.
μόνο αν βάλεις το πλαστικό μέσα στο πλυντήριο πιάτων που το έχω παρατηρήσει σε κάτι τάπερ. Οπότε, κουκλίτσα μου, λέω, άστο, αφού θέλεις να πλένεις καλά και υγιεινά και ό,τι είναι μετά, πάρε καλύτερα τον μπολ το γυάλινο. Λοιπόν, και εδώ πέρα πήρα αυτό εδώ πέρα τον μπολ για τη σαλάτα. Σε έλεγα και τα πλαστικά πλένω ότι δεν τα γουστάρω, αλλά έλα όμως που εμένα μου άρεσε αυτό, το οποίο ναι, είναι πλαστικό, θα το χρησιμοποιήσω μόνο για σαλάτες, η αλήθεια είναι, και το χρησιμοποιώ όταν βγάζω κατεψυγμένα κρέατα και τα βάζω με νερό εδώ μέσα ζεστό για να αποψυχθούν. Καλά δεν το είπα, καλά το είπα. Οπότε αυτά ήταν τα μπολάκια μας. Και σαν τελευταία προϊόντα ήθελα να σου δείξω ότι πήρα αυτά εδώ πέρα τα beauty blender, τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν τα έχω βγάλει καν από το κουτάκι. Είναι το κλασικό beauty blender και το άλλο είναι για την περιοχή των ματιών, είναι λίγο πιο κοφτό από πίσω. Λοιπόν, και σαν τέλος θέλω να σου δείξω λίγο την ιδέα που είχα για να πάρω στα αγοράκια δωράκι για μετά το πάρτι. Τους πήρα αυτά εδώ πέρα τα μολύβια, τα οποία έχουν και γόμες από πίσω, αλλά τους πήρα και αυτήν εδώ την ξύστρα. Θα ήθελα να σας δείξω με πάρα πάρα πολύ ενκαρδία και το δώρο των κοριτσιών, αλλά η κόρη μου το πήρε γιατί το πρωί θα τη σκίσω. Δηλαδή, έρχεται το πρωί και μου λέει: μαμά, περίσσεψαν δύο. Μπορεί να τα πάρω, θα πάρω, λέω, και τα δύο. Θέλω να τα δείξω στα κορίτσια εδώ πέρα στο βίντεο. Έρε, μαμά, εντάξει, καλά, θα πάω. Άφατα τώρα, άνοιξα τη σακούλα. Ώρες, ώρες δηλαδή. Εσείς που δεν έχετε παιδιά και θα κάνετε, κάποια στιγμή θα με καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, πήρα ένα πορτοφολάκι σε τυρκουάζ μορφή, το οποίο είναι κοντά στα ταμεία, αν σας διευκολύνω. Έχει και ονειροπαγίδες απάνω σαν design και το φερμουάρ του είναι τυρκουάζ από ό,τι θυμάμαι. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ τα κοριτσάκια. Ξέρετε, είναι ανάλογα με την ηλικία. Τώρα μιλάμε για τετάρτη δημοτικού, παιδιά. Τι να τους πάρεις, δηλαδή, και στα αγόρια δηλαδή δεν ήξερα, οπότε λέω τώρα εντάξει σιγά σχολείο πάνε, τα μολυβάκια τους, τις γομούλες και την ξύστρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και βοηθάνε και για το σχολείο. Αυτό ήταν το Jumbo Haul. Το δεύτερο μπορώ να σου πω, έχω κάνει ήδη ένα, οπότε αν θέλεις μπορείς να το δεις, είναι κάπου εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε, αυτά ήταν τα πράγματα τα οποία πήγα να πάρω και καλά για το πάρτι. Εννοείται ότι πήγα και τις προσκλήσεις. Δεν σας έδειξα τις προσκλήσεις γιατί οι προσκλήσεις έχουν πάει ήδη και το πάρτι ήδη έχει τελειώσει. Οπότε συγχωρέστε με, θα μπορούσα να σας πω και να σας δείξω για τον λόγο για τον οποίο εγώ ξεκίνησα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλα τα πράγματα τα παίρνεις γιατί τα γουστάρεις και δεν το μεταλλιώνεις. Αυτό είναι το κύριο. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!